αναρωτιούνται βασικά μέσα στον εβραϊκό κόσμο ποια είναι η θέση του Εβραίου στη λεγόμενη εβραϊκή διασπορά. Εάν θα πρέπει να συνεχίσουν να υπάρχουν Εβραίοι στην εβραϊκή διασπορά, εφόσον πια υπάρχει το κράτος του Ισραήλ, το εβραϊκό κράτος. Κάποιοι λένε ότι είναι αυτό κάτι το οποίο χρειάζεται να υπάρχουν Εβραίοι στη διασπορά, γιατί έτσι βοηθούν το εβραϊκό κράτος, όπως τα λεγόμενα εβραϊκά λόμπι στις ΗΠΑ και αλλού. Και άλλοι λένε ότι αυτοί οι Εβραίοι θα βοηθούσαν πολύ περισσότερο τους ίδιους τους εαυτούς, αλλά και το Ισραήλ, εάν μετανάστευαν στο εβραϊκό, στο ένα και μοναδικό εβραϊκό κράτος, το κράτος του Ισραήλ. Από την άλλη πλευρά υπάρχει και το θέμα της ταυτότητας. Εάν σήμερα ο σύγχρονος Εβραίος ταυτίζεται με την εβραϊκή του ταυτότητα και μόνο, ή λέει ότι πάνω απ' όλα ανήκει στα έθνη στα οποία ζει ανάμεσά τους, αν είναι πρώτα απ' όλα Αμερικάνος ή Γερμανός ή Έλληνας ή Τούρκος ή Ιταλός κτλ. Κτλ. Και μετά Εβραίος, αν καν θεωρεί σημαντική την εβραϊκότητά του. Φυσικά ο καθένας έχει το δικαίωμα να κάνει τις επιλογές του, αλλά εδώ πέρα πρέπει να πούμε τι ακριβώς εκφράζει ο εβραϊσμός. Και όταν λέμε ο εβραϊσμός, εννοούμε ο εβραϊσμός της Τωρά. Ο εβραϊσμός των πατέρων μας. Ο ορθόδοξος αυθεντικός εβραϊσμός. Έτσι λοιπόν, ο εβραϊσμός ο οποίος χαρακτηρίζεται μέσα από την ίδια την Τωρά, την Πεντάτευχο, την Εβραϊκή Βίβλο, την Τανάχ, μέσα από τους Ραβίνους, λέει ξεκάθαρα πως ο εβραϊκός λαός και το εβραϊκό έθνος, γιατί εδώ πέρα πρόκειται για μια, ο εβραϊσμός είναι μια απόλυτη εθνοθρησκεία, απόλυτα ενωμένη το έθνος και ο λαός με αυτή τη θρησκεία που λέγεται Ιουδαϊσμός. Έτσι λοιπόν το εβραϊκό έθνος και ο εβραϊκός λαός έχουν δημιουργηθεί μόνο και μόνο για να τηρούν την Τωρά στην γη του Ισραήλ. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Η διασπορά είναι για τον εβραϊσμό εξορία, γκαλούτ, όπως λένε στον Ιουδαϊσμό. Και μάλιστα ο μεγάλος καμπαλιστής Ραβίνος Μααράλ από την Πράγα έχει γράψει τόνους βιβλίων, όπως τον Νέτσαχ Ισραήλ για παράδειγμα, στο οποίο αναφέρει ότι η γκαλούτ, η εξορία, η διασπορά για τον Εβραίο είναι κάτι το αφύσικο, κάτι το οποίο εναντιώνεται στη φύση του ίδιου του Εβραίου. Γι' αυτό οι Εβραίοι, όσο ήταν πιστοί και όσοι Εβραίοι είναι πιστοί ακόμα στη διασπορά και δεν έχουν απομειωθεί, πάντα βλέπουν τους εαυτούς τους ως φιλοξενούμενους μέσα στις χώρες στις οποίες ζουν. Ναι μεν, σύμφωνα πάλι με την εβραϊκή θρησκεία και τον Ιουδαϊσμό και την Τωρά, καλούμαστε να σεβόμαστε τα κράτη στα οποία ζούμε. Δίνα δε μαλχούτα δίνα. Ο νόμος του βασιλείου, ο νόμος του κράτους είναι νόμος, όσο δεν εναντιώνεται στο νόμο της Τωρά. Αυτός είναι ένας καθαρός εβραϊκός νόμος, ραβινικός νόμος. Και σεβόμαστε που είμαστε Έλληνες πολίτες, οι Αμερικάνοι πολίτες, οι Γερμανοί πολίτες, σεβόμαστε τον ελληνικό λαό ή τον Αμερικανικό λαό και ούτω καθεξής. Σεβόμαστε τα ήθη και τα έθιμά του, άσχετα αν διαφωνούμε σε κάποια άλλα σημεία. Γιατί δεν σημαίνει πάντα ότι πρέπει να συμφωνήσεις με κάποιον σε όλα για να τον σέβεσαι. Και έτσι λοιπόν θεωρούμε τους εαυτούς μας ότι είμαστε περαστικοί. Φιλοξενούμε. Γι' αυτό δεν πρέπει να σηκώνουμε μπαϊράκι στα άλλα έθνη. Δεν πρέπει να κοντράρουμε χωρίς λόγο τα άλλα έθνη όσο βρισκόμαστε στη διασπορά και στην εξορία. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε σιωπηλοί μπροστά στους εχθρούς των Εβραίων, στους αντισημίτες, στους αντιεβραίους και σε αυτούς που καλύπτονται κάτω από τη μάσκα του αντισιωνισμού. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Και ναι, λοιπόν, είμαστε νομιμόφρονες Έλληνες πολίτες που σεβόμαστε και αγαπάμε την Ελλάδα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ένας πιστός Εβραίος, ένας θρησκευόμενος Ορθόδοξος Εβραίος, δεν σημαίνει ότι πρέπει να ξεχνάει από πού προέρχεται και προς τα πού πρέπει να πάει, στη γη του Ισραήλ.
το κράτος του Ισραήλ και να τηρήσει την Τωρά. Γι' αυτό κάθε στις προσευχές μας, τρεις φορές την ημέρα, σε κάθε εβραϊκή ορθόδοξη συναγωγή. Τρεις φορές την ημέρα, στην προσευχή την πρωινή το Σαχρίτ, στην απογευματινή προσευχή στο Μινχά και στην βραδινή προσευχή στο Αρβίτ το Μαρίβ, ο Εβραίος, ο προθυσκευόμενος ο πιστός, λέει «Βετεχεζένα ενένου μπεσούχα λετσίον περαχαμίν». Παρακαλούμε τον Θεό με σφλαγνία να μας γυρίσει πίσω στην Σιών, στη γη μας. Κάθε Πέσαχ, κάθε βράδυ, πρώτο και δεύτερο στην διασπορά του Πέσαχ, της εβραϊκής γιορτής του Πέσαχ, στο πασχαλινό δείπνο, στο Σέντερ, όταν τελειώνει το Σέντερ, που θυμόμαστε την έξοδο από την Αίγυπτο, κάθε Εβραίος λέει «Λεσανά αμπαάβι Ιερουσαλάιμ αμπενουγιά», τη βοήθεια του Θεού τον επόμενο έτος, την επόμενη χρονιά, στην αναχτισμένη Ιερουσαλήμ. Αυτή είναι η εβραϊκή πίστη. Αυτή είναι η εβραϊκή πίστη των πατέρων μας, εδώ και αιώνες. Κάποιοι όμως θέλουν να αλλάξουν τα πράγματα. Θέλουν σήμερα να λένε «Εμείς δεν είμαστε καν Εβραίοι. Είμαστε Έλληνες, Τούρκοι, Γερμανοί, μόνο της εβραϊκής πίστης». Ναι, ανήκουμε στην αυτή την εβραϊκή πίστη, αλλά βασικά πάνω απ' όλα ανήκουμε κυρίως μέσα στα άλλα έθνη. Το ίδιο λάθος, το ίδιο φοβερό λάθος έκαναν οι Εβραίοι της Γερμανίας πριν το Ολοκαύτωμα. Όπου ερχόντουσαν και έλεγαν ότι πάνω απ' όλα είναι οι Γερμανοί της Μωσαϊκής πίστης. Ούτε καν θέλουν να παραδεχθούν το όνομα Εβραίοι. Και ειδού τα αποτελέσματα. Δεν είναι καθόλου τυχαίο δυστυχώς ότι μέσα από τη μεγαλύτερη απομειωμένη κοινότητα της Γερμανίας πριν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ξεπίδησε ο ναζισμός. Ξεπίδησε το φίδι του φοβερότερου αντισημιτισμού που υπήρξε πάνω στο πλανήτη και που αφάνισε 6 εκατομμύρια εβραϊκές ψυχές. Αλλά όλα αυτά είναι γνωστά ήδη από πριν. Για έναν πιστό ορθόδοξο Εβραίο που διαβάζει και μελετάει την Τωρά, αυτά τα πράγματα είναι γνωστά. Όχι επειδή είναι πιο έξυπνος από τους άλλους, αλλά επειδή ο ίδιος ο Θεός τα έχει πει, οι Ραβίνοι τα έχουν πει εδώ και αιώνες πριν. Και αν μιλάμε λοιπόν για την πρώτη εξορία του εβραϊκού λαού, αυτή η πρώτη εξορία αυτού του εβραϊκού λαού ήταν στην Αίγυπτο. Όταν ο Πατριάρχης Ιακώβ με τους γιους του κατέβηκε στην Αίγυπτο και πριν βέβαια προηγηθεί ο Ιωσήφ που είχε φτάσει στην Αίγυπτο και ο Ιωσήφ έγινε άρχοντας στην Αίγυπτο και ο Ιωσήφ έσωσε την Αίγυπτο από τον λοιμό των 7 ετών με το σχέδιό του. Και στην αρχή ο Ιωσήφ ήταν ο μεγαλύτερος άρχοντας μία θέση πριν τον Φαραώ. Όταν έφτασαν τα αδέρφια του και ο πατέρας του στην Αίγυπτο, γίναν δεκτοί από τους ίδιους τους αρχαίους Αιγυπτίους σαν ήρωες. Εγκαταστάθηκαν στην πιο πλουσιοπάροχη γη της Αιγύπτου, την γη Γκόσεν. Είχανε προνόμια όπως και οι ιερείς της αρχαίας Αιγύπτου. Τα αδέρφια του Ιωσήφ επίσης ανέλαβαν θέσεις αξιωματούχων μέσα στην Αιγυπτιακή αρχαία κοινωνία. Όταν μάλιστα πέθανε ο Πατριάρχης Ιακώβ και μεταφέρθηκε μετά να θαυτεί στη γη του Ισραήλ, στη Χεβρόν, στο βάζι των τάφων των Πατριαρχών, δίπλα από τους πατέρες του, τον παππού του Αβραάμ και τον πατέρα του Ιτσχάκ, Ισαάκ, οι ίδιοι οι Αιγύπτιοι τον έκλεγαν. Τον έκλεγαν ολόκληρες μέρες. Ήδη οι Αιγύπτιοι μαζί με τους Εβραίους του έκαναν την κηδεία. Μια πλουσιοπάροχη κηδεία. Έτσι λοιπόν, οι Εβραίοι φτάνοντας στην Αίγυπτο έγιναν δεχτοί με ανοιχτές αγκάλες. Όχι όμως έτσι, απλά. Γιατί υπήρχε λόγος. Γιατί εξαιτίας αυτών των Εβραίων η Αίγυπτος, η αρχαία Αίγυπτος τότε σώθηκε. Εξαιτίας του Ιωσέφ, του Ιωσήφ. Και έτσι λοιπόν, ξαφνικά, έχετε στο τέλος το βιβλίο της Γένεσης,
λίγο πριν το βιβλίο της Εξόδου και μας λέει στην λεγόμενη περικοπή Βαγιγκάς, στην περαστά Βαγιγκάς, μας αναφέρεται το εξής. Βαγέσευ Ισραήλ μπέρετς Μιτσράιμ, μπέρετς Γκόσεν, βαγεχεζούμπα, βαϊφρού βαϊρπού μεότ. Και έκατσε, λέει, ο Ισραήλ, ο λαός του Ισραήλ, στη γη της Αιγύπτου, στη γη της Γκόσεν, που πάμε ότι ήταν η πιο πλουσιοπάροχη γη της Αιγύπτου, και την κράτησαν, βαϊχεζούμπα, και άρχισαν να πληθαίνουν πάρα πολύ. Την κράτησαν, λέει. Άρχισαν να αισθάνονται ότι είναι κομμάτι αυτής της γης. Και εκεί πέρα έρχεται ο μεγάλος ερμηνευτής ραβίνος Ακλή Γιακάρ και μας λέει τα εξής. Κολ πασούκ ζε μπασμάτ μπνε Ισραήλ ου μεταμπέρ. Όλο αυτό το εδάφιο που διαβάσαμε τώρα έχετε να μιλήσει ως κατηγορία για τους γιους του Ισραήλ. Κι ακαντός μπαρογού γκαζάρα λέεν, κι γκέρι γεζαραχά. Γιατί λέει ο Θεός, ευλογημένο το όνομά του, επέβαλε στους Εβραίους, στους Ισραηλίτες, να είναι σαν φιλοξενούμενοι, σαν γκερίν, σε αυτή τη χώρα, στην Αίγυπτο. Όπως τότε είχε πει στον ίδιο στον Πατριάρχη Αβραάμ, χρόνια πριν, ο Θεός είχε παρουσιαστεί στον Πατριάρχη Αβραάμ και του είχε ήδη αναφέρει ότι οι απόγονοι του θα κατεβούν στην Αίγυπτο και ότι θα είναι σαν φιλοξενούμενοι το σπέρμα του Αβραάμ στην Αίγυπτο. Βέιμα πιξούλιοτ το σαβίμ μπιμκόμ συνιξάρα λέμ γερούτ. Αλλά αυτοί οι Ισραηλίτες, οι Εβραίοι, οι μετέπειτα Εβραίοι, ζήτησαν να είναι, λέει, κάτοικοι σαν όλους άλλους, Αιγύπτιοι σαν όλους άλλους, ενώ ο Θεός τους είχε διατάξει να είναι μόνο φιλοξενούμενοι. Και συνεχίζει ο Κλίγιακαρ, ο Ραβίνος Κλίγιακαρ. Απασούκ, μα σημαίνει άλλη σιβάζω σε μπηξού αχουζά μπαάρετς λολαέμ. Έχετε, λέει, αυτό το εδάφιο και τους κατηγορεί τους Εβραίους που κατοίκησαν και έζησαν σε μία και ζήτησαν μία χώρα να την κρατήσουν, μία χώρα που δεν ήταν δική τους. Βελό καχαμρού ελπαρό, και όχι έτσι είπανε τα αδέρφια του Ιωσήφ και ο ίδιος ο Ιωσήφ όταν παρουσιάστηκαν στον Φαραώ χρόνια πιο πριν. Γιατί τι είχαν πει τότε στον Φαραώ? Λαγκούρ μπάριτσμαν, ήρθαμε μόνο να είμαστε φιλοξενούμενοι σε αυτή τη γη. Μιλαμέντ, συμμετχυλά λόγερ του λίστο και ασάμα. Και από εδώ πέρα μαθαίνουμε ότι στην αρχή τα αδέρφια του Ιωσήφ και ο ίδιος του Ιωσήφ δεν είχαν σαν σκοπό να παραμείνουν αιώνες στην Αίγυπτο, να γίνουν Αιγύπτιοι. Δεν είχαν καθόλου τέτοιο σκοπό. Έλα λαγκούρ, μιντάιερ μπι ντάιρα. Αλλά ήρθανε μόνο να ζήσουν σαν φιλοξενούμενοι από το ένα μέρος στο άλλο. Δεαξά, χασού χασδρούμι τη βρέεν. Αλλά τώρα, λέει, οι γενιές μετέπειτα άλλαξαν τις ιδέες τους. Βεκόλ κάχνιστε καού, και τόσο, λέει, πολλοί θέλησαν να γίνουν Αιγύπτιοι, τόσο πολλοί είχαν ρίζες πια μέσα στους Αιγυπτίους και στην Αιγυπτιακή κοινωνία, Αιγύπτιοι της εβραϊκής πίστης. Ω ναι. Ατσελό ρατσούλα τσέπι Μιτσράιν, μέχρι, λέει, που δεν ήθελαν να βγουν από την Αίγυπτο, ακόμα και όταν είχαν γίνει σκλάβοι. Για 210 χρόνια σύμφωνα με την εβραϊκή παράδοση. Ακόμα και όταν είχαν γίνει σκλάβοι, και ακόμα και όταν ο Μωυσής, ο Μωσέρα Μπένου, ήθελε να τους βγάλει από την Αίγυπτο, όπως τους είπε ο Θεός να βγουν από την Αίγυπτο, δεν ήθελαν να βγουν από την Αίγυπτο. Ατσε ουτσράγα κατ' ως παρογού, λέει ο Κλίγιακαρ, μέχρι, λέει, που αναγκάστηκε ο ίδιος ο Θεός, λεωτσιάμισα να τους βγάλει από εκεί, από την Αίγυπτο, μπιάτ χαζακά, με χέρι δυνατό. Και μάλιστα πολύ, όταν διαβάζουμε την Τωρά, εννοούμε, έβγαλε ο Θεός τους Εβραίους από την Αίγυπτο, μπιάτ χαζακά, με δυνατό χέρι. Χέρι, δηλαδή, εκδίκησης και κρίσης.
Και εδώ πέρα κάποιοι θεωρούν ότι αυτό το χέρι της κρίσης ήταν μόνο εναντίον των Αιγυπτίων ή μόνο εναντίον του Φαραώ. Όχι μόνο. Σύμφωνα με τα λεγόμενα του Κλίακάρ, αυτό το χέρι εκδίκησης και κρίσης ήταν και εναντίον των ίδιων των Εβραίων που δεν ήθελαν να αφήσουν τη σκλαβιά της Αιγύπτου, την εξορία της Αιγύπτου, τη διασπορά της Αιγύπτου. Δεοτάν σε λορατσού, λέει ο Κλίακάρ, και όσοι λέει οι Εβραίοι δεν ήθελαν να βγουν. Σε λόνα τσουλατσέτ, με του μπισλώσετ γεμέι άφελα. Όλοι όσοι δεν ήθελαν να βγουν από την Αίγυπτο, από τη σκλαβιά της Αιγύπτου, πέθαναν στις τρεις ημέρες του σκότους που είχαν πέσει στην Αίγυπτο. Πρόκειται για την προτελευταία κατάρα από τις 10 πληγές που έπεσαν επάνω στη γη της Αιγύπτου. Τελικά, όσοι δεν ήθελαν να αποδεσμευτούν από τη σκλαβιά, από την εξορία, από τη διασπορά και να γυρίσουν πίσω στην Τωρά, στην ταυτότητά τους και στη γη τους, τελικά πέθανε. Και έρχεται τώρα το βιβλίο της Εξόδου, μόλις ξεκινάει. Το βιβλίο Σεμότ. Στην Περασά του Σεμότ, στην περικοπή την πρώτη. Και μας λέει τα εξής. Ουβνέ Ισραήλ φαρού βε Ισρετσού βε Ιρμπού βε Ετσμού βε Μεόντ Μεόντ βε Τεμαλέ Άρετς Οταμ. Και η γη του Ισραήλ, τα παιδιά του Ισραήλ, πληθύνανε τόσο πολύ, σαν να γίνανε, λέει, σρατσίμ. Και τα σρατσίμ είναι τα έντομα, είναι επίσης οι αρουέοι, τα ποντίκια. Θεός φυλάξει, αυτό θυμίζει και τι έλεγαν οι ναζιστές, ο καταραμένος Αμαλέκ και τους Εβραίους. Γίνανε τόσοι λίγοι πολλοί, βαϊτσμού μπιμεόντ, και πήραν τόσο μεγάλη δύναμη επάνω τους και γέμισε, λέει, η γη από αυτούς. Βατεμαλέα άρετσοτα. Ενώ κανονικά Ιωσήφ τους είχε πει να ζουν μόνο στη γη της Γκόσεν, ως ένα σημείο για να τους κρατήσει και μακριά από την υπόλοιπη Αιγυπτιακή κοινωνία, για να μην υπάρχει αφομοίωση, αυτοί δεν τον άκουσαν. Αυτοί μετά από μερικές γενιές γέμισαν όλη τη γη της Αιγύπτου. Γιατί όχι, είμαστε Αιγύπτιοι, σαν όλους τους άλλους. Και έχετε λοιπόν το Μιντράς, οι αλληγορικές ιστορίες, οι αρχαίες αλληγορικές ιστορίες του Μιντράς, το Μιντράς Τανχούμα. Και μας λέει, τι σημαίνει γέμιση η γη από αυτούς. Και εδώ πέρα μας κάνει το Μητράς Τανχούμα έναν αναχρονισμό. Σε νιτμαλού μπετέια τετραώτ ου μπετέια κυρκασαώτ μιέμ. Ότι γέμισαν, λέει, τα θέατρα και τα κολοσσέα, θα λέγαμε, και τα τσίρκα από αυτούς. Φυσικά και στην αρχαία Αίγυπτο δεν υπήρχαν ούτε θέατρα, ούτε κολοσσέα, ούτε τσίρκα. Αλλά θέλει να πει εδώ πέρα το Μητράς Τανχούμα ότι είχαν τόσο πολύ αφομοιωθεί που ήθελησαν να γεμίσουν όλους τους χώρους της κουλτούρας της μη εβραϊκής. Όχι τις συναγωγές, όχι τις γεσιμπότα, τα σκεπτικά σχολεία. Μιλάμε πάντα αλληγορικά και αναχρονιστικά τώρα. Αλλά ήθελησαν να γεμίσουν τους χώρους των άλλων. Όχι τις εβραϊκές κοινότητες, τους χώρους των άλλων. Αφομοίωση. Και έρχεται εκεί πέρα επιπλέον ο μεγάλος Ιταλός ραβίνος της Ιταλικής Αναγέννησης, Ρενεσάνς, ο ραβίνος Οβάδια Σφόρνο, και αναφέρει. Δεαχάρσε με του κόλ σιβίμ νέφες, να του λεντρεχέι σαρατσίν. Δραχέι σαρατσίν. Και μετά, λέει, που πέθαναν οι 70 ψυχές που κατέβηκαν στην Αίγυπτο, οι δίκαιοι Εβραίοι, τα αδέρφια του Ιωσήφ, ο πατέρας του Ιωσήφ, η πρώτη οικογένεια που κατέβηκε στην Αίγυπτο, που ήταν δίκαιοι οι Εβραίοι, μετά, λέει, από το θάνατό τους, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους που ζούσαν πια στην Αίγυπτο, άρχισαν να ακολουθούν τους δρόμους των εντόμων. Όπως είπαμε, βαϊστρετσού, γίνανε, λέει, πληθύνα σαν τα έντομα, ακολουθήσανε τον δρόμο των εντόμων. Δηλαδή κάτι το οποίο στον εβραϊσμό θεωρείται κάτι πάρα πολύ ποταπό. Αφομοίωση πλήρης.
Και εδώ πέρα έχετε ακόμα ένα αρχαίο αλληγορικό Μιντράς από το Μιντράς Ράμπα, ιδιαίτερα το Μιντράς το Σεμότ Ράμπα, και μας λέει τα εξής: «Και σε μέτ Ιωσέφ εφέρου μπρίτ μιλά, όταν πέθανε ο Ιωσήφ, οι υπόλοιπες εβραϊκές γενιές εκεί στην Αίγυπτο σταμάτησαν την περιτομή. Αμρού, νιέ και Μιτσρίμ, θα γίνουμε, λέει, σαν τους Αιγυπτίους. Δεκιβάν σε ασούχεν», και επειδή, λέει, έκαναν έτσι, «αφάχ ακατός μπαρουχού, αβά, σαγιού αμιτσρίμου αβίνοταν, λεσσινά». Έτσι, λέει, επειδή ήθελαν τόσο πολύ να αφομοιωθούν, ο Θεός, λέει, μετάλλαξε την αγάπη που τους αγαπούσαν οι Αιγύπτιοι σε μίσος. Σε νεεμάρ, όπως λέει, λέγεται στα Τεϊλίν, στους ψαλμούς του Δαβίδ, «αφάχ λιμπάν ισνό αμό», άλλαξε τις καρδιές τους για να μισούν το λαό του. Και εδώ πέρα κρύβεται, όπως έχουμε ξαναπεί και άλλη φορά, το μυστικό του αντισημιτισμού. Γιατί ο Θεός αφήνει να υπάρχει αντισημιτισμός βασικά για αυτόν τον λόγο. Γιατί όταν ο Εβραίος ξεχνάει την ταυτότητά του, ξεχνάει τον Εβραϊσμό του, ξεχνάει τον Θεό του, ξεχνάει την Τωρά του, ξεχνάει τις παραδόσεις του, ξεχνάει τη γη του, τελικά αυτά είναι τα αποτελέσματα. Όταν εμείς νομίζουμε ότι όταν αφομοιωνόμαστε γινόμαστε πιο αγαπητοί στους άλλους, το αντίθετο συμβαίνει. Το αντίθετο. Αυξάνουμε ακόμα περισσότερο τον αντισημιτισμό. Γιατί έρχονται οι αντισημίτες και σου λένε: «Θα μας το παίξεις εσύ περισσότερο Ελλήνες από εμάς? Θα μας το παίξεις εσύ περισσότερο Αιγύπτιος από εμάς? Ή περισσότερο Γερμανός από εμάς?» Όπως έλεγαν και οι Ναζί. Και εδώ πέρα βέβαια όμως θα πούμε κάτι άλλο. Ναι, μεν καταλαβαίνουμε έτσι λοιπόν γιατί υπάρχει αντισημιτισμός. Και σε αυτό, σε ένα σημείο, φταίνει οι ίδιοι οι Εβραίοι με την αφομοίωσή τους. Αλλά από την άλλη πλευρά, αυτό δεν δικαιολογεί καθόλου τους ίδιους τους αντισημίτες. Γιατί οι αντισημίτες δεν είναι καθόλου δίκαιοι επίσης. Ο Εβραίος που αφομοιώνεται, δεν αφομοιώνεται για να διευθύνει τις άλλες κοινωνίες. Αφομοιώνεται πρώτα απ' όλα για να διευθύνει τον ίδιο τον Εβραϊσμό. Δεν τον ενδιαφέρει ο Εβραϊσμός. Θέλει πραγματικά να είναι Έλληνας, σαν όλους άλλους Έλληνες. Θέλει πραγματικά να είναι Αιγύπτιος, σαν όλους άλλους Αιγυπτίους. Θέλει πραγματικά να είναι Γερμανός, σαν όλους άλλους Γερμανούς. Τότε γιατί τον μισούν? Εδώ πέρα δεν υπάρχει λογική ως ένα σημείο. Κανονικά, πραγματικά αυτός θέλει να είναι σαν όλους άλλους. Αλλά αντί για τον αγκαλιάσουν, ο Θεός έχει πλάσει έτσι τη φύση, ώστε τελικά τότε να τον μισούν ακόμα περισσότερο. Να τον απεχθάνονται ακόμα περισσότερο. Ίσως γιατί λαός ο οποίος κλαίγεται και λαός ο οποίος δεν έχει αυτοσεβασμό, και αυτοσεβασμός προέρχεται από αγάπη για αυτό που είναι κάποιος, τελικά δεν πρόκειται να δεχτεί ούτε τον σεβασμό και την αγάπη των άλλων. Και μετά λοιπόν από όλα αυτά, όταν έχουν γίνει σαν τα έντομα, έχουν πληθύνει, έχουν αφομοιωθεί, έχουν μπει μέσα σε όλες τις άλλες κοινωνίες, τις κουλτούρες, έχουν γεμίσει την άλλη γη, έχουν αφομοιωθεί μέσα στους αρχαίους Αιγυπτίους, έχουν αφήσει την περιτομή ακόμα, τότε λοιπόν τι συμβαίνει? Έχετε το επόμενο ακριβώς πασούκ, το επόμενο ακριβώς εδάφιο στο βιβλίο, στην αρχή του βιβλίου της Εμότ, της Εξόδου, και μας λέει: «Βαϊακό μέλεχ αντάς αλ Μιτσράιμ ασέρ λό γιαντά εν Ιωσέφ». Και τότε, λέει, σηκώθηκε καινούριος βασιλέας στην Αίγυπτο, καινούριος φαραώς δηλαδή στην Αίγυπτο, ο οποίος δεν γνώριζε τον Ιωσήφ. Και εδώ πέρα, όταν λέμε δεν γνώριζε τον Ιωσήφ, τι εννοούμε? Φυσικά και οι αρχαίοι Αιγύπτιοι ήταν πάρα πολύ σχολαστικοί στο να αναφέρουν τους ευεργέτες και τους άρχοντες των προηγούμενων ετών. Δεν είναι δυνατόν να μην ήξερε ποιος ήταν Ιωσήφ. Αλλά δεν ήθελε να αναγνωρίσει το καλό που έκανε ο Ιωσήφ στην Αίγυπτο. Δεν ήθελε να γνωρίσει το καλό που έκαναν οι πρώτοι Εβραίοι που κατέβηκαν στην Αίγυπτο. Και γι' αυτό έσβησε το όνομά τους από την Αιγυπτιακή ιστορία.
και άρχισε να μισεί τους Εβραίους και να τους βλέπει ως εχθρούς και ως ξένο στοιχείο και να τους πολεμάει και να τους και τελικά επέβαλε τη σκλαβιά και τον θάνατο των αρσενικών Εβραίων στην Αίγυπτο. Και έτσι ξεκινάει η βαριά σκλαβιά της Αιγύπτου. Και από εδώ μαθαίνουμε από την πρώτη αυτήν εξορία, μαθαίνουμε για το πώς πρόκειται να είναι και κάθε άλλη εξορία στον εβραϊκό λαό. Πάντα οι Εβραίοι όταν φτάνουν σε ένα καινούριο μέρος γίνονται στην αρχή δεκτοί. Και μάλιστα ήδη οι Εβραίοι κάνουν τα πάντα για να γίνουν δεκτοί. Προσφέρουν στις κοινωνίες. Προσφέρουν στην οικονομία, στο εμπόριο, στα γράμματα, στις τέχνες, στις επιστήμες. Πραγματικά προσφέρουν. Και κάνουν καλό στα κράτη στα οποία βρίσκονται. Όλα καλά και όλα ωραία. Αλλά όταν ξεχνάνε από πού προέρχονται, όταν νομίζουν ότι τώρα μπορούν να γίνουν σαν όλους τους άλλους, τότε ξαφνικά όλες οι καλοσύνες που κάνανε στα άλλα έθνη ξεχνιούνται από τη μια μέρα στην άλλη. Τότε ξαφνικά ο αντισημιτισμός αυξάνεται στα ύψη. Και τότε ξαφνικά αρχίζει η σκλαβιά. Αρχίζουν τα πογκρόμ, αρχίζει η αντισημιτική προπαγάνδα και μία μέρα μπορούν να γυρίσουν και να τους πούν στην καλύτερη των περιπτώσεων σηκωθείτε και φύγετε από εδώ πέρα. Ενώ έκτισαν τις ζωές τους τόσα χρόνια, τόσους αιώνες, νομίζοντας ότι τώρα θα μπορέσουμε να ζήσουμε ήρεμα και ήσυχα, βρήκαμε έναν τόπο, τα πάντα να αποδογυρίζονται. Οποιοςδήποτε Εβραίος και μη Εβραίος, αν θέλει ας ψάξει την εβραϊκή ιστορία, θα το βρει αυτό συνέχεια. Μήπως δεν έγινε αυτό στην Ισπανία τη Μεσαιωνική, μήπως δεν έγινε αυτό στην Μεσαιωνική Πορτογαλία, στη Γαλλία τη Μεσαιωνική, στη Γερμανία τη Μεσαιωνική, στην Αγγλία τη Μεσαιωνική. Μήπως αυτό δεν έγινε στη μοντέρνα Γερμανία του Μεσοπολέμου. Μάλιστα εκεί πέρα πια δεν καταλήξαμε μόνο σε εξορία. Καταλήξαμε σε εξόντωση 6 εκατομμυρίων. Όχι μόνο από τη Γερμανία, αλλά και από όλη την Ευρώπη τελικά. Και ιδιαίτερα οι Εβραίοι στην Ελλάδα. Οι οποίοι προέρχονται από τους Εβραίους, πολλοί από αυτούς, άλλοι κάποιοι από αυτούς είναι Ρωμανιώτες. Κάποιοι από αυτούς είναι Σεφαραδίτες. Λίγοι από αυτούς είναι Σκεναζοί. Αλλά ένα μεγάλο τους τμήμα είναι Σεφαραδίτες. Δηλαδή από αυτούς που ήρθαν από την Σφάραντ, από την Ισπανία, από την εξορία από την Ισπανία. Μήπως αυτοί δεν θυμούνται ότι τότε, όταν ήρθαν από την Ισπανία, κρατούσαν ακόμα και τα κλειδιά. Τα κλειδιά από τα σπίτια τους στην Ισπανία. Για να γυρίσουν πίσω μια μέρα. Πού? Μάδρε, στη μητέρα Ισπανία. Η μητέρα Ισπανία, η οποία τους δέχτηκε και στην οποία γίνανε τόσο πολύ ισχυροί και νομίζαν ότι κανείς δεν τους αγγίξει, μέχρι που άρχισαν να αφομοιώνονται εντελώς. Και ξαφνικά μια Ισαβέλα και ένας Φερδινάδο τους πετάξαν έξω. Από τη μια μέρα στην άλλη. Και μετά βρέθηκαν στον ελλαδικό χώρο, τότε Οθωμανική Αυτοκρατορία. Και σήμερα νομίζουμε ότι είμαστε Έλληνες πάνω απ' όλα. Και προσέξτε, αυτά που λέμε δεν είναι αντίον της Ελλάδας. Το πρόβλημα δεν είναι η Ελλάδα Θεός φυλάξει, δεν είναι οι Έλληνες Θεός φυλάξει. Το πρόβλημα είναι δικό μας, η δικιά μας ταυτότητα. Και μην έρχονται τώρα οι αντισημίτες θα πούνε, «Ω, μιλάει ο άλλος, μιλάει ο Φρυζής, ή μιλάνε οι Εβραίοι, ή όσοι πιστεύουν στην Τωρά, ανθεληνικά». Καμία σχέση. Ναι, γιατί εμείς βέβαια πολεμάμε τους αντισημίτες. Είτε αυτοί είναι από την Ελλάδα, είτε αυτοί είναι από την Τουρκία, είτε αυτοί είναι από την Αμερική, είτε αυτοί είναι από την Γερμανία, είτε ακόμα και τους αντισημίτες που είναι ανάμεσα στους Εβραίους. Άλλο αντισημίτες, άλλο Έλληνες, σαν έννοιες. Και γυρίσουμε πίσω. Οπότε βέβαια φυσικά, να πούμε κάτι άλλο, δεν πολεμάμε τους χριστιανούς ή τον χριστιανισμό. Δεν συμφωνούμε θεολογικά σε πολλά πράγματα με τον χριστιανισμό. Σε κάποια που συμφωνούμε, σε κάποια άλλα δεν συμφωνούμε. Αυτό δεν μας κάνει αντιχριστιανούς. Και ναι, μεν πολεμάμε τους αντισημίτες.
που υπάρχουν και μέσα στον χριστιανισμό, κάτω από το προσωπείο του καλού δήθεν χριστιανού ή ιερέα. Τους πολεμάνε. Αλλά δεν πολεμάνε τον χριστιανισμό στη βάση του. Άσχετα αν διαφωνούμε και έχουμε το κάθε δικαίωμα να διαφωνούμε θεολογικά σε πολλά σημεία με την αδελφική χριστιανική πίστη. Πάμε παρακάτω. Έτσι λοιπόν, και αυτή είναι μια έκκληση προς τον απλό Εβραίο της Ελλάδας, να το σκεφτεί και να πει: αλήθεια, αύριο μεθαύριο, ποιος μου λέει ότι μπορεί μια χρυσή αυγή αυτοί οι ναζιστές να μην ενισχυθούν και άλλο με τον ένα ή τον άλλον τρόπο? Ακόμα και να τους βγάλουν εκτός νόμου, μπορεί να αλλάξουν όνομα και να ξανακατεβούν. Γιατί εδώ πέρα θα φανεί και αν η ελληνική κοινωνία πραγματικά θέλει να βάλει ένα τέλος σε αυτή την ιστορία που αρκετά έχει τραβήξει. Αλλά αν με ρωτάτε, εγώ πιστεύω ότι η Χρυσή Αυγή υπάρχει και θα συνεχίσει να υπάρχει και θα συνεχίσει να ενισχύεται εξαιτίας, επειδή εμείς σαν Εβραίοι αφομοιωθήκαμε και δεν κάνουμε κάτι για να γυρίσουμε πίσω στον δρόμο. Και ο Θεός τους χρησιμοποιεί σαν φόβητρο. Βέβαια, όταν θα φτάσει η ώρα και ο Θεός θα δώσει την τιμωρία τους όλους αυτούς τους ναζιστές αντισημίτες. Και από εκεί που τους έχει φτάσει ψηλά ψηλά, θα τους ρίξει χαμηλά χαμηλά. Μόνο μην είναι αργά τόσο για τους Εβραίους στην Ελλάδα, φυσικά μετέπειτα για τους υπόλοιπους Έλληνες. Και γυρίζουμε και λέμε: αύριο μεθαύριο, ποιος μας λέει ότι μια τέτοια χρυσή αυγή ή ένας πλεύρης, αν ανεβούν σε μια εξουσία με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, δεν θα πούν στους Εβραίους, στην καλύτερη των περιπτώσεων, πάρτε μια βαλίτσα στο χέρι και φύγετε. Σας κατέσχουμε όλες τις περιουσίες, τα σπίτια, τα πάντα, σηκωθείτε και φύγετε. Θα πούν οι Εβραίοι τότε: θα σηκωθούν οι άλλοι να μας προστατεύσουν. Ξένες δυνάμεις, ο κόσμος, κοινή γνώμη. Τα ίδια λέγανε και οι Εβραίοι της Γερμανίας. Λιγότερο πριν από έναν αιώνα. Μπορεί κάποιοι να πούνε: θα έρθει το Ισραήλ να μας σώσει. Ναι, το Ισραήλ μπορεί να έρθει και να σου σώσει. Και να τους φέρει πίσω στη γη, στη γη του Ισραήλ. Αλλά για να μην φτάσουμε σε ένα τέτοιο σημείο, είναι καλό κάποιος να ψάξει τώρα. Να ψάξει τώρα ένας Εβραίος που ζει σήμερα στην Ελλάδα την ταυτότητά του. Πού πραγματικά ανήκει. Από πού προέρχεται και προς τα πού πάει. Αυτός και η οικογένειά του. Τώρα, πριν είναι πολύ αργά. Γιατί όπως είδαμε, όπως ό,τι ισχύει στην πρώτη εξορία, ισχύει και σε κάθε εξορία του Εβραϊκού λαού. Και ό,τι ισχύει επίσης στην πρώτη λύτρωση του Εβραϊκού λαού από την Αίγυπτο, Μπαγκεουλάρισσονα, την πρώτη λύτρωση από την Αίγυπτο, το ίδιο θα ισχύει και στην τελική λύτρωση του Εβραϊκού λαού από την τελική εξορία που ζούμε αυτές τις ημέρες. Και κάτι άλλο τελευταίο. Στο βράδυ του Σέντερ, στο βράδυ το πρώτο, το γιορταστικό, στο πασχαλινό δείπνο του Πέσα, της γιορτής του Πέσα, οι εβραϊκές οικογένειες τρώνε στο δίσκο του Σέντερ διάφορα πράγματα τα οποία συμβολίζουν κάτι. Ας πούμε, τρώμε τα άσημα, τη ματσά, η οποία συμβολίζει το ψωμί, το φτωχό αλέχ μαόνι, το οποίο δεν είχε καν φουσκώσει όταν φύγαμε από τη μια μέρα στην άλλη, ξαφνικά από την Αίγυπτο. Δεν προλάβανε να το ζυμώσουν και δεν φούσκωσε. Και έτσι λέμε ότι όταν θα έρθει η λύτρωση, τα πάντα θα αλλάξουν από τη μια μέρα στην άλλη. Μπορεί καν να μην προλάβουμε να σώσουμε τίποτα. Να μην αφήσουμε πίσω τα πάντα. Αλλά από την άλλη πλευρά, εκεί τρώμε και το μαρούλι. Χάσα στα βράικα. Τρώμε το μαρούλι, ιδιαίτερα στις Σεφαραδίτες. Και το μαρούλι, όπως και το σέλινο, συμβολίζουν τα πικρά χόρτα. Τα πικρά χόρτα που συμβολίζουν την πίκρα που έζησαν οι πατέρες μας στη σκλαβιά της Αιγύπτου. Κάποιοι ραβίνοι σου λένε το σέλινο είναι πιο πικρό όντως από το μαρούλι. Αλλά γιατί χρειάζονται καν δύο πικρά χόρτα? Το σέλινο και το μαρούλι. Και μην τι άλλο, το μαρούλι είναι πικρό χόρτο? Είναι το μαρούλι πικρό χόρτο? Σύμφωνα με την εβραϊκή παράδοση, το σέλινο μάλιστα το καρπάς το βουτάνε και μέσα στο ξύδι ή μέσα σε νερό με αλάτι ή μέσα σε χυμό από λεμόνι, είναι εκείνη πιο πικρό. Αλλά το μαρούλι
πού είναι εδώ πέρα η πικρία του μαρουλιού. Και γιατί το μαρούλι να συμβολίζει επίσης τη σκλαβιά της Αιγύπτου. Το μαρούλι όταν τρώγεται από την από πάνω προς τα κάτω στην αρχή είναι καθόλου πικρό. Μπορούμε να πούμε μάλιστα ότι μερικές φορές είναι και γλυκό. Ελάτε όμως όταν πλησιάζουμε προς το τέλος, προς τη ρίζα του μαρούλιου, εκεί πραγματικά φτάνουμε σε αληθινή πικρία. Φτάνουμε σε πραγματική πίκρα. Και το μαρούλι ακριβώς συμβολίζει την εβραϊκή εξορία. Την εβραϊκή διασπόρα. Η οποία στην αρχή συνήθως ξεκινάει με τους καλύτερους ιονούς. Αλλά τελικά καταλήγει στη ρίζα. Καταλήγει στην πίκρα. Σε μια πίκρα σκληρή. Και αυτό ας το καταλάβουμε τώρα, προτού φτάσουμε ήδη στη ρίζα του μαρουλιού.